Τώρα, δύο θεματάκια ακόμα γρήγορα. Εδώ συζητάμε για το αέριο. Εδώ συζητάμε για το αέριο και εδώ μου τηλεφωνούν. Και εγώ μάλλον στέλνω μηνύματα από το Άργος. Πότε θα βάλει ο Δήμαρχος Wi-Fi στο πεζόδρομο? Ο Δήμος Άργος Οριστικού είναι ένας από τους Δήμους που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα Wi-Fi for You. Μάλιστα. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είμαστε σε διαδικασίες διαγωνισμών. Ναι. Εκτιμώ ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 θα έχει κλείσει αυτό. Θα έχει κλείσει και θα έχει δωρεάν Wi-Fi το Άργος. Όλο το Άργος, ναι. Ή ο πεζόδρομος το Άργος. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια τώρα, να μην είμαι και ανακριβής. Ναι. Δεν έχω δει τη μελέτη το τι προβλέπει. Ναι. Προβλέπει πάντως ό,τι προβλέπεται με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Μάλιστα. Τα παιδιά, κύριε και Παψόγλου, δεν θέλουν αέριο. Data και Wi-Fi θέλουν. Απίστευτο. Τα λέει ο παππούς, τι δώρο θες να σηκώνω, και λέει, δώσ' μου κανένα γίγκα. Πώς τα λένε αυτά, δεν τα ξέρω κι εγώ. Δώσ' μου κανένα γίγκα. Κοιτάει ο παππούς, κοιτάει ο παππούς αποσβολωμένος. Δίκιο έχουν και τα παιδιά, και... αλλά... Ναι. Και καλό είναι να αφουγκραζόμαστε... Ναι. Τις επιθυμίες των παιδιών να μας διορθώνουν, παρότι μικρότερα έχουν αλλάξει εποχές, αλλά από την άλλη και η εμπειρία, ναι, όλων των υπολείπων και η διορατικότητα με προοπτική για γενικότερα θέματα ανάπτυξης της περιοχής, πρέπει να τα λαμβάνουμε όμως και αυτά υπόψη. Και για τα νερά ένα ερώτημα, γιατί υπάρχει από τον Δήμο η πρόθεση από το 20 κόβεται πια νερά στους κακοπληρωτές? Όχι από το 20, από το 19, ήδη μέσα στην εβδομάδα. Ξεκινήσατε πρόγραμμα? Βέβαια, ναι. Για να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό, στα δύο λεπτά. Είναι θέμα από τη μία πολύ απλά ίσης αντιμετώπιση των πολιτών. Και ίσης αντιμετώπιση των πολιτών. Και ίσης αντιμετώπιση, yeah, ακριβώς. Γιατί όταν μάλιστα από μία εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η υπηρεσία, εντάξει, η κοινωνία είναι μικρή, βλέπουμε το ποιοι χρωστάν. Έτσι. Χρωστάν δυστυχώς. Τρέπομαι που το λέω, γιατί είναι συνδημότες αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν. Απίστευτο. Απίστευτο. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή άδικος δεν υπήρξα ποτέ, πήραμε την πολιτική απόφαση, υπάρχει και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχουν πάρει ειδοποιήσεις ότι αν για τελευταία φορά ειδοποιήσει, έτσι, έχουν πάρει και άλλες 500 δυο, τις οποίες με την έννοια της γιατί έτσι μας αντιμετωπίζουν, τα πετούσαν στο καλάθι των αχρήστων. Εντός τριών ημερών. Έτσι και δεν έρθουν. Και μάλιστα, το σημαντικό είναι ποιο, ότι υπάρχει και η ευνοϊκή ρύθμιση των δόσεων, ναι, η οποία βέβαια κλείνει 31-12. Η διορία είναι μέχρι 31-12. Ακριβώς, ναι. Να πληρώσουν γι' αυτό. Κάνουν ρύθμιση. Να κάνουν ρύθμιση. Όχι να κάνουν ρύθμιση και να πληρώσουν την πρώτη δόση. Γιατί τις ίδιες συνέπειες και μάλιστα χειρότερες έχει αυτός που κάνει τη ρύθμιση, πληρώνει μια δόση και μετά δύο συναπτές δόσεις δεν τις πληρώσει, φεύγει εκτός ρύθμισης και δεν μπορεί να κάνει άλλη ρύθμιση. Άρα η διορία είναι, ελάτε ρυθμίστε και πληρώστε μέχρι 31-12, διότι πάμε σε διακοπές. Και έχω μια πορεία, κύριε Γεπαψού. Ναι. Θα σε πάρει ένας, θα σε πει, ρε Πάνο, σε μένα ρε Πάνο που σου έδωσε 100 ψήφους. Εκεί δεν πώς λειτουργείτε? Όχι. Το έχω ξεκαθαρίσει, ναι, ότι σε θέματα ίσης αντιμετώπισης, και νομίζω ότι το ξέρουν όλοι, μπορεί να έχω γίνει κακός, μπορεί να έχω χαλαστεί κατ' το κοινός λεγόμενο με αδερφικούς φίλους, σε θέματα διαχείρισης δημοσίου συμφέροντος, για μένα είναι πάνω απ' όλα το δημόσιο συμφέρον και μετά είναι οι δημόσιες σχέσεις, ακόμη και οι συγκοινωνικές σχέσεις. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτό υποστηρίζω όχι μόνο τώρα, αυτό πράττω, αυτός είναι ο χαρακτήρας μου. Οι πάρα πολλοί το γνωρίζουν, μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν συμφωνούν γιατί είχαν μάθει μια ζωή χτυπώντας κάποιους στην πλάτη, κατ' κοινώς λεγόμενο, να τους δουλεύουν εις βάρος των συνδημοτών. Δεν υπήρξα ποτέ αυτής της λογικής, αλλά ειδικά τώρα είμαι και ιδιαίτερα θυμωμένος. Και ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, επειδή το είπαμε πολλές φορές, ακούσαμε λόγια παχιά πολλές φορές, ως εδώ και μην παρέχει. Και ένα τελευταίο μήνυμα που μας έρχεται μόλις τώρα. Αν θα ξεκινήσουμε μέσα στο 20 εργασίες για το κολυμβητήριο, πού βρισκόμαστε εκεί? Η αίσθησή μου είναι ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν ξεκινήσει. Είμαστε σε φάση. Μέχρι Ιούνιο ξεκινούν οι εργασίες στο κολυμβητήριο του Άργους. Οι διαγωνισμοί. Κάνουμε κάποιες τροποποιήσεις στις τεχνικές μελέτες, κυρίως στο κομμάτι των ενεργειακών.
Ναι. Θα μας ανεβάσουν δυστυχώς όμως λίγο τον προϋπολογισμό, θα το δούμε αυτό, το οποίο όμως θα έχει θετική επίπτωση στο κομμάτι της λειτουργίας. Άρα. Όπως καταλαβαίνετε, κάποιες νέες μέθοδοι που προέκυψαν στην τελευταία, τους τελευταίους μήνες, μετά από έρευνα των μηχανικών του Δήμου, προσπαθούμε ακόμη και τις τελευταίες λεπτομέρειες να καταφέρουμε να τις εσωματώσουμε στην τεχνική μελέτη πριν τη δημοπράτηση του έργου. Λοιπόν, αυτά, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.